Λοιπόν, θα φύγουμε από τα θέματα της υγείας. Έχουμε και αλλού διαμαρτυρίες. Πάμε στα θέματα της παιδείας. Έχουμε τηλεφωνικός μαζί μας τον Χάριτον Χαραλάμπους, τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΔ. Χάρη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Γενικό. Καλημέρα. Λοιπόν, εσείς διαμαρτύρεστε για την επέκταση της προδημοτικής. Όχι γι' αυτό. Διαμαρτυρόμαστε γιατί σωστά επεκτείνεται η προδημοτική, αλλά με λανθασμένο τρόπο, δυστυχώς. Με λανθασμένο τρόπο. Πέστε μας. Λοιπόν, το αίτημα της ΠΟΕΔ είναι αίτημα που υπάρχει εδώ και χρόνια για επέκταση της προδημοτικής προς τα κάτω και ακριβώς επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας χαρήκαμε πως είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην επέκταση χωρίς να υπάρχουν ουρές και παραθυράκια για κάτι άλλο. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει ένα σχεδιασμό ο οποίος κάθε άλλο θυμίζει παρά επέκταση της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πού διαφωνείτε? Και να εξηγήσω. Ακριβώς για να γίνει αυτή η επέκταση θα πρέπει να βρεθούν κάποιες αίθουσες και κάποιοι χώροι για να διδάσκονται τα παιδιά αυτά που θα ενταχθούν στο σύστημα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά που ήδη είναι στα δημόσια νηπιαγωγεία της ηλικίας αυτής, γιατί στα δημόσια νηπιαγωγεία φοιτούν παιδιά από 3 μέχρι και 6 χρονών σήμερα. Βέβαια έχουν προτεραιότητα τα παιδιά της προδημοτικής και στη συνέχεια ηλικιακά πάμε προς τα κάτω. Συνεπώς αυτό το μέτρο έρχεται να καλύψει και παιδιά που ήδη φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία. Εκείνο που υπάρχει ένα έλλειμμα είναι ότι κάποια παιδιά θα πρέπει με την έναρξη αυτού του σχεδίου να έχουν θέση στα σχολεία της γειτονιάς τους για να μπορούν να φοιτήσουν δωρεάν σε αυτήν την υποχρεωτική 4χρονη και πάνω εκπαίδευση πλέον στην προδημοτική. Και αντί το Υπουργείο Παιδείας να κάνει αυτό το σχεδιασμό, δηλαδή να προβλέψει ότι θα επεκτείνω για 2 μήνες την επόμενη σχολική χρονιά τη δημόσια προδημοτική προς τα κάτω. Άρα χρειάζομαι ΑΒΓ αίθουσες ή χώρους διδασκαλίας των παιδιών. Αντί να κάνει αυτό το σχεδιασμό, τον απλό, και μάλιστα υπάρχουν έτοιμα νηπιαγωγεία, τα οποία ήταν νηπιαγωγεία που υπάγονται σήμερα στα κοινοτικά νηπιαγωγεία, τα οποία επιχορηγούνται κατά 50% από το κράτος με προσοντούχες νηπιαγωγούς, και τα κτίρια αυτά ακριβώς μπορούσαν άνετα και σε ελάχιστο χρόνο να ενταχθούν και να γίνουν δημόσια σχολεία. Άρα το κράτος δεν θα επιβαρυνόταν ούτε με το χτίσιμο κτιρίων, ούτε και με ουσιαστικά έξοδα, γιατί ήδη καλύπτει μεγάλο μέρος των εξόδων αυτών των νηπιαγωγείων. Για να σας πω ότι αυτά τα νηπιαγωγεία, τα περισσότερα από αυτά στεγάζονται ήδη στις αυλές των δημόσιων νηπιαγωγείων. Και πολλά από αυτά διοικούνται διοικητικά από τις νηπιαγούς που εργάζονται στο δημόσιο. Τις διευθύντριες και τις βοηθές διευθύντριες που εργάζονται στο δημόσιο. Συνεπώς, με πολύ εύκολο τρόπο μπορούσε το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσει το σχεδιασμό του απ' εδώ. Και να μην έχουμε κάποιο ουσιαστικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή για τους πρώτους 2 μήνες. Και στη συνέχεια έχει αποφασίσει την επόμενη χρονιά άλλους 2 μήνες και άλλους 4 μέχρι το 26. Και αντί ακριβώς να προχωρήσει αυτόν τον προγραμματισμό, αφού είχε εξασφαλίσει δανεισμό 12.225.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, αντί να επεκτείνει και να χτίσει αίθουσες διδασκαλίας, να σας πω ότι με αυτό το ποσό θα μπορούσαν να χτιστούν περισσότερες από 100 αίθουσες καινούργιες που θα κάλυπταν πλήρως τις ανάγκες των παιδιών για τα επόμενα 3 χρόνια, σύνταν κοινοτικά που θα μετατρέπονταν σε δημόσια. Άρα αντί περισσότερο αυτό, είναι κτηριακό το θέμα δηλαδή. Ναι, αλλά ακριβώς το Υπουργείο Παιδείας τι έχει κάνει? Αντί να κάνει αυτό το σχεδιασμό, τον απλό, και να κάνει επένδυση στην παιδεία, δηλαδή να αξιοποιήσει τα 12 εκατομμύρια αυτά, θα δώσει αυτά τα 12 εκατομμύρια λέγοντας ότι εκεί και όπου τα παιδιά της προδημοτικής των 4 χρονών και πάνω δεν βρίσκουν σχολείο στη γειτονιά τους να γραφτούν, μπορούν να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και να πάρουν μια επιχορήγηση, ξέρω εγώ, 150 ευρώ. Δηλαδή, στην ουσία στέλνει το Υπουργείο Παιδείας παιδιά από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα με ένα μικρό ποσό που δεν καλύπτει σε καμιά περίπτωση τις ανάγκες της φοιτησής στα ιδιωτικά, γιατί ξέρουμε καλά τις τιμές που κυκλοφορούν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, είναι από 300 και πάνω. Συνεπώς, πού είναι η δωρεάν προδημοτική υποχρεωτική εκπαίδευση? Ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει την φοιτηση, εννοείται, ακριβώς, στα εκπαιδευτήρια του δημόσιου τομέα
Και φαντάζομαι και ότι θα χρειαστούν και περαιτέρω εκπαιδευτικοί να προσλάβει το Υπουργείο. Κοιτάξτε, αυτό δεν ήταν δεν είναι το ζητούμενο μας, εμάς είναι να διορίσουν εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Από τη στιγμή που κάνεις επέκταση δημόσιου σχολείου προς τα κάτω, ασφαλώς θα χρειαστεί να διοριστούν και κάποιοι εκπαιδευτικοί. Αλλά δεν ήταν αυτό το πρωταρχικό και ούτε το ζητούμενο. Εδώ αυτό που πάει να γίνει είναι στην ουσία ένα ξεπούλημα της προδημοτικής προς το δημόσιο τομέα. Και αυτό είναι ένα παράθυρο που ανοίγει και δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει και αν θα κλείσει. Και ακριβώς δεν ξέρουμε αν έπεται και συνέχεια στη δημοτική εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση, εκεί και όπου το κράτος δεν έχει να βάλει ένα παιδί σε μία τάξη, αντί να επεκτείνει τις κτηριακές του υποδομές, να στέλνει στον ιδιωτικό τομέα πλέον τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι αποδεκτό από εμάς. Είναι κόκκινη γραμμή. Το έχουμε ξεκαθαρίσει στον Υπουργό Παιδείας. Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας έκανε τους σχεδιασμούς μόνος του, δεν ρώτησε κανένα, ούτε και οργανωμένοι γονείς συμφωνούν σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Ακριβώς πριν είχαμε ένα συνέδριο στον Κυλής Τραπέζης, όπου ξεκαθάρισαν και οι γονείς άλλη μια φορά ότι διαφωνούν κάθετα με αυτή την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας. Και ενώ διαφωνούμε όλοι, έχουμε καταθέσει απόψεις μας στα κόμματα. Τα περισσότερα κόμματα συμφωνούν μαζί μας. Ελπίζουμε αυτό βέβαια να γίνει σε πράξη και στην νομοθεσία που παίρνει το Υπουργείο Παιδείας προς την Βουλή και θα ψηφιστεί την 1η του Δεκέμβρη. Ελπίζουμε και εκεί τα κόμματα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μην ψηφίσουν την νομοθεσία που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, με την οποία στην ουσία ανοίγει το παράθυρο ιδιωτικοποίησης στη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης, προγραμματίζουμε την επόμενη Τετάρτη, 23 του μήνα, θα γίνει εκδήλωση διαμαρτυρίας της ΠΟΕΔ μαζί με τις συναδέλφους νηπιαγούς, μαζί με τους γενικούς αντιπροσώπους, έξω από το Προεδρικό, ακριβώς για να εκδηλώσουμε τη διαμαρτυρία μας και να απευθύνουμε μια τελευταία έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να αναθεωρήσει αυτό το σχεδιασμό, έστω και την τελευταία στιγμή, και να μην προχωρήσουμε στα χειρότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, 23 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Ώρα 4, έξω από το Προεδρικό. Άλλο θα έλεγα, άλλο θα ρωτούσα. Επειδή συζητούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Κούμα για τα θέματα της Πασική και την στάση εργασίας που εξήγηλαν, ο κύριος Κούμας προηγουμένως είχε παράπονο γιατί λέει: εξαγγείλαμε αυτήν την στάση εργασίας και δεν ίδρωσε το αυτή κανενός. Εσείς μετά από αυτήν την εξαγγελία, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο για να συζητήσετε και τυχόν να τα βρείτε και να μην γίνει αυτή η διαμαρτυρία? Όχι, δεν έχουμε καμία προσέγγιση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας είτε από πλευράς κυβέρνησης. Έχουμε ακόμη να δούμε ένα-δύο κόμματα τα οποία θα γίνουν συναντήσεις τις επόμενες μια-δύο μέρες. Mm-hmm. Να ολοκληρώσουμε τον κύκλο επαφών με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και αναμένουμε πλέον από τη μια την εκτελεστική εξουσία να κάνει δεύτερες σκέψεις και από την άλλη τη Βουλή, εάν η εκτελεστική εξουσία δεν προχωρήσει σε αναθεωρήσει ο σχεδιασμό τη, να ανακόψει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Επίσης, προγραμματίζουμε και γενικές συνελεύσεις των μελών τις επόμενες μέρες. Σε περίπτωση που αυτός ο σχεδιασμός προχωρήσει με τον Α ή τον Β τρόπο, θα προχωρήσουμε και σε γενικές συνελεύσεις των μελών για να πάρουμε εξουσιώδηση για λήψη μέτρων. Διότι η εκδήλωση που σας λέω θα είναι σε απογευματινό χρόνο, δεν επηρεάζει τα σχολεία. Ελπίζουμε να μην μας αναγκάσουν να προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα στη συνέχεια. Είναι κάτι που δεν θέλουμε, το απευχόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν το θέλει κανένας. Δεν το θέλει κανένας. Είναι βέβαιο αυτό, αλλά ελπίζω να γίνουν δεύτερες σκέψεις. Λοιπόν, Χάρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.